τη συνάντηση και κατά τύχη εντελώς συντοματικά σήμερα το πρωί παράταξή μου έβγαλε την ανακοίνωση που έβγαλε. Την οποία την έχετε πάρει όλοι, σας νομίζω, στα μέλη σας, γιατί δεν είναι παντού. Και ζητάμε και για πράγματα το Δήμαρχο. Γιατί ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, αν δεν υπάρχει ο Δήμος μπροστά, τα πράγματα λίγο δύσκολα. Μα απαντούσα απευθεία στη συντοπίτησέ μου, την Κογκοντίνα, την γνώρισα τόσα χρόνια, την κυρία Κολλίου. Μα η Κογκοντίνα μου, αυτή η συνάντηση σήμερα εδώ, δείχνει πολλά πράγματα. Τόπο το μας. Επειδή έχω παρακολουθήσει όλες σχεδόν τις συναντήσεις του δικού μετόπου, γιατί μας ξεκίνησαμε τα παιδιά, κάπως στην πορεία λιγάκι, αλλάξα κάπως η γνώμη μας. Στην προηγούμενη είμαστε 12 άτομα. Σήμερα είμαστε 50. Χαίρομαι πολύ που βλέπω πάνω τους υπηρώτες. Χαίρομαι πολύ που βλέπω τους φίλους μου πάνω τους συλλοπίτες μας. Χαίρομαι πολύ που βλέπω κόσμο εκτός του Δήμου μας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποιοι άνθρωποι άκουσαν. Κάποιοι άνθρωποι ευαισθητοποιήθηκαν. Κάποιοι άνθρωποι έχουν εμπιστέψει ακόμα. Κάποιοι πιστεύουν με ένα το βήμα. Αύριο περιμένουμε το φίλο τον Χρήστο. Μετά με περιμένουμε την Πατριά. Και από την Φώτ και από την Ρούλα και από τον Θωμά και από όλους μας. Και από την Κατερίνα που είναι πίσω. Εμείς θα βάλουμε τον κόσμο. Εμείς, εδώ. Ο σύλλογος τους, ο σύλλογος των παιδιών, η Τρίτεκη, η Εύπολης, ο κύριος Σαπούτης, ο κύριος Κεφαλάς, ο κύριος Μπιζάς, ο κύριος Λιώσης, ο κύριος Ατσάμπος, όλοι μαζί. Και ο Χριστός κάποτε μόνος ξεκίνησε 12 μαθητές. Επειδή είμαστε κυρίως σε άγιες μέρες. Και οι 12 γίνανε δύναμη που τους έδωσε τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εμείς δίνουμε τα μέσα. Αυτοί έχουν πολλά μέσα από το δύναμο. Μπορούν να πάνε στην να μας βρίσκουν. Φαντάζομαι ότι εμείς που με μία αυτή τη στιγμή και προχωράμε και παλεύουμε, μάλλον δεν τα καταφέραμε να μας προσεγγίσουν. Γιατί έχουν κάνει το έχουν προσπαθήσει. Προφανώς δεν ακούμε. Δεξιά και αριστερά, κανέναν. Επίσης θα πω λίγο μακριά. Καλός ή κακός, για αυτό το φαινόμενο που λέγεται χωματερή και χιτά, όλοι μας βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας. Και το λέω πολιτικά. Το λέω πολιτικά, γιατί όλοι μας έχουμε στηρίξει κάποιες διοικήσεις. Οι περισσότεροι από εμάς. Μα τον Μπουραήμι, μα τον Παπαδήμα, και μην λέμε το αυλακίες στο μεταξύ μας τώρα, γιατί όλοι γνωρίζουμε και όλοι ξέρουν. Λοιπόν, αλλά ας πούμε αυτή τη φορά τέλος. Μέχρι εδώ, και το λέω για να καρποθώ κάτι εγώ. Το λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι από τα μηνύματά τους. Ποιοι είναι αυτοί, είναι οι διοίκηση του Δήμου, και αυτοί που θέλουν να ξαναδιοικήσουν πάλι. Είτε λέγεται Αβράμις, είτε Μπουραήμις, είτε ΧΙΠΣΙΖΕΤ. Γιατί χάρη να είμαι και εγώ ένας από αυτούς, γιατί πραγματικά έχω κατέβει τις εκλογικές εκλογές. Ας τα πάρουν τα μηνύματα λοιπόν, για να μην υπολογίσουν σε εμάς. Και θα καταλάβουμε όλοι μας ότι όντως αυτός ο Δήμος θα αλλάξει ρότα.